Φίλοι, καλώς επιστρέψατε από το τριήμερο, γιατί όπως διαπιστώσαμε, πολλοί κόσμος πήρε τους δρόμους για κοντινές και μακρινές παραλίες, αλλά σήμερα από το πρωί, μάλλον σήμερα, ολοκληρώθηκε η επιστροφή των εκδρομέων, γιατί και το πρωί είχαμε αρκετή κίνηση από Χαλκιδική Πιερία και Στριμωνικό Κόλπο. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Θα πάω γρήγορα στον καλεσμένο της εκπομπής, που δεν είναι άλλος από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μας κάνει την τιμή να είναι εδώ στο στούντιο του Focus, καθώς το βράδυ στις 8.30 έχει μια εκδήλωση ΔΑΚΕ εκπαιδευτικών και θα είναι ομιλητής εκείνος. Καλησπέρα, Άδωνη ή κύριε Γεωργιάδη? Νομίζω γνωριζόμαστε πολλά χρόνια τώρα. Για οπότε Άδωνης Δημήτρης. Ας το αφήσουμε. Ναι. Καλησπέρα, Άδωνη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Πάντα περνάω ωραία στο Focus. Γιατί θέλω να το πω αυτό. Εγώ, εντάξει, μιλάω σε πολλά ραδιόφωνα κάθε μέρα. Αλλά αυτό που έχετε πετύχει εδώ είναι ένα μικρό φαινόμενο. Και το λέω γιατί μάλλον ξέρω σχεδόν όλους τους δημοσιογραφικούς σταθμούς στην Ελλάδα. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχετε φτάσει να είστε στην κορυφή με δύσκολο πρόγραμμα, πολιτικό πρόγραμμα και χωρίς να λαϊκίστε. Ναι, απαγορεύεται ο λαϊκισμό εδώ μέσα. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Έχετε ακολουθήσει μια πολύ περίεργη συνταγή που οφείλω να ομολογήσω ότι εμένα με κάνει να σα θαυμάζω. Άδωνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λες. Το παλεύουμε και το παλεύουμε κάτω από δύσκολες συνθήκες, αλλά δόξα Θεώ, ο κόσμος την αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια, γιατί έλειπε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα μια τέτοια προσπάθεια. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω διαφορετικά, αλλά μου αρέσει που η εκδήλωση το βράδυ είναι εκπαιδευτικών της ΔΑΚΕ. Τι λένε οι άνθρωποι της ΔΑΚΕ για όλες τις αλλαγές του Φίλη, του Μπαλτά? Καλά, κοιτάξτε, όλοι οι νόμοι που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και της πρώτης φοράς αριστεράς και της δεύτερης είναι δυστυχώς νόμοι που επανέφεραν την αναξιοκρατία, την κομματοκρατία, και οι εξαγγελίες του κυρίου Φίλη είναι όλες προς την κατεύθυνση της ίσονος προσπαθίας και του χαμηλώματος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν κάποιοι ελπίζαν ότι η κυβέρνηση αριστερά θα αναγεννήσει την παιδεία με την έννοια των ιδεοδών και αν τεστάω πιο το μικρόφωνο, Άδωνη, για να με βλέπεις, όχι πιο προσδεμένα, όχι, κάτι που έκανα πολύ. Έτσι, πράγμα. Λέω, αν κάποιοι περιμέναν ότι η αριστερά και η κυβέρνησή της θα έδινε στην παιδεία ένα διαφορετικό στίγμα, αυτό μέχρι στιγμής έχει φανεί ως πολύ μεγάλη παρακμή. Ναι. Δεν υπάρχουν οι αναμενόμενες αντιδράσεις. Εγώ ξέρεις, εξαιρώ πολλές φορές λέω από μικροφόνο, λέω εντάξει, και φτωχότεροι θα ζήσουν. Και με χειρότερα νοσοκομεία θα ζήσουν. Και με ένοπλες δυνάμεις οι οποίες δεν θα έχουν πολλά χρήματα θα ζήσουν. Αλλά χωρίς παιδεία δεν μπορεί ένας λαός, μια χώρα να ελπίζει σε μέλλον. Και εδώ συμβαίνουν ειλικρινά, εγώ είμαι πολύ θυμωμένος και με τον Μπαλτά και με τον Φίλη. Καλά, τώρα, συμβαίνουν τέρατα και σημεία, αλλά περνάνε. Περνάνε Άδωνη και περνάνε εύκολα. Ο νόμος δεν αναφέρει τώρα ο Φίλης για την ιδιωτική εκπαίδευση και τη μέση εκπαίδευση είναι καταστροφικός. Όσο κυκλοφορήσει δεν έχουμε δει, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία θα τον πολεμήσει πάρα πολύ σκληρά. Αλλά μην ξεχνάς, Δημήτρη μου, ότι και τη δεκαετία του 80, όταν έχει η πραγματική πρώτη φορά αριστερά με τον Ανδρέα Παπανδρέου το 81, η μεγάλη καταστροφή στην παιδεία έγινε. Εκεί έγινε η μεγάλη καταστροφή. Ναι, έχεις απόλυτο. Έγινε και στα σχολεία, με όσα ακολούθησαν, και στην εφαρμογή του μονοτονικού, στη γλώσσα, αλλά και στο νόμο πλαίσιο του Πανεπιστήμια, που ήταν η αρχή του τέλους των ελληνικών πανεπιστημίων. Ναι. Ο οποίος βεβαίως το θεωρητικό του περίβλημα δεν ήταν άσχημος, γιατί εγώ τον είχα πολεμήσει, τον είχα παλέψει, μάλλον γιατί ήμουν αριστερό Πασόγκος. Και τον παλέψαμε, τον 14-04, το θυμάμαι καλά. Ναι. Το καλύτερο το έχει πει ο ίδιος ο Πανούσης, ξέρεις. Αλλά τον διαλύσαμε. Ο Πανούσης που ήταν από τους εισηγητές του νόμου, από τους διαμορφωτές του νόμου τότε, έτσι. Σε μια συνέντευξη πριν από περίπου 6-7 μήνες, είπε ότι δυστυχώς μετά από τόσα χρόνια πρέπει να ομολογήσω ότι αυτός ο νόμος για τον οποίο εγώ δούλεψα, έτρεξα, πολέμησα, έκανα, ήταν καταστροφή. Ναι. Φοβάμαι και τώρα ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Είχαμε τη Διαμαντοπούλου την Άννα πριν από κάποιο διάστημα και συζητήσαμε για το θέμα αυτό. Θεωρώ ότι μια βαθιά τομή και μεταρρυθμιστική στον χώρο της παιδείας, εκπαίδευσης, ήταν εκείνη του νόμου Διαμαντοπούλου, τον οποίο όλοι ψηφίσατε. Εγώ ήμουν και αλλά σαρώνεται και τον έχουν εξισχύσει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Άννα Διαμαντοπούλου έκανε τον καλύτερο νόμο για τα πανεπιστήμια των τελευταίων δεκαετιών. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν πολύ ωραίο το μήνυμα μιας Βουλής που με μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία. 250 πόσοι, 200. Ήταν τότε το σύνολο του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Όμως, ο νόμος αυτός τώρα έχει στην πραγματικότητα ξυλωθεί. Ήδη οι εμπλεκόμενοι σε συμβούλια διοικήσεως από το εξωτερικό ένωμα των άλλων παραιτούνται και φεύγουν, γιατί αισθάνονται δεν έχουν κανένα ρόλο. Ο κ. Φίλης προφανώς θέλει να καταργήσει τα συμβούλια διοικήσεως και να δώσει κανένα την εξουσία στους Πριτάνης με τον παλιό τρόπο της πελατειακής λογικής που ίσχυε κατά το παρελθόν.
πράγμα που σημαίνει ότι χτυπάει την καρδιά, την ουσία του νόμου Διαμαντόπουλου. Είναι και αυτό ένα μεγάλο πισωγύρισμα. Είναι λίγο περίεργο. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε ως μια δύναμη προοδευτική. Το κλασικό το στοιχείο ενός προοδευτικού πολιτικού χώρου είναι οι αλλαγές. Μάλιστα, θεωρείται ότι θα κάνει τέτοιες αλλαγές που έλεγε ότι είναι και ριζοσπάστης, δηλαδή ότι οι αλλαγές θα είναι συγκλονιστικές. Στην πραγματικότητα όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η ακραία έκφραση του συντηρητισμού της ελληνικής κοινωνίας. Ήταν το κομμάτι εκείνο της κοινωνίας που εκδηλώθηκε πολιτικά δια του ΣΥΡΙΖΑ, όπου τι είπε, δεν θέλουμε να αλλάξει τίποτα στην προηγούμενη ζωή μας. Σωστό. Είναι κακώς ανάποδο δηλαδή. Δυστυχώς για μένα ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι απέναντι σε ένα καλεσμένο, αλλά δεν μπορεί καθημερινώς να λέω αυτό που μόλις ανέφερες, Άδωνη, και να πω τώρα ότι δεν είναι έτσι. Εγώ νιώθω άβολα, δεν θα πω άσχημα, νιώθω άβολα που στα 52 χρόνια μου, Άδωνη, μόνο στην Ελλάδα θεωρείται ότι είναι πρόοδος το να είσαι αριστερός. Ναι. Δηλαδή σε καμία χώρα της κεντρικής, δυτικής Ευρώπης, προηγμένης να πω εγώ έτσι, Ευρώπης ή Δύσης, δεν βγαίνει ο άλλος από θέση ισχύω σε μια δημόσια κουβέντα να πει, ξέρεις κάτι, εγώ είμαι αριστερός, είμαι προοδευτικός. Τουναντίον, το ανάποδο συμβαίνει. Μόνο στην Ελλάδα το έχουμε διατηρήσει αυτό. Νομίζω ότι μετά τον Τσίπρα και αυτό θα τελειώσει και στην Ελλάδα. Η μεγαλύτερη συνεισφορά του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτή. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Είναι σημερινό το παράδειγμα και το θεωρώ έτσι πάρα πολύ δηλωτικό. Γιατί εμένα μου αρέσει να βλέπω, ξέρεις, στην καταχνιά και στην μιζέρια, θέλω να βλέπω πάντα το καλό. Σήμερα λοιπόν η εφημερίδα Αυγή έχει ένα άρθρο για τις απεργίες που βλάπτουν το κράτος. Και έχει λοιπόν ένα άρθρο στο οποίο λέει ότι υπάρχουν ορισμένες απεργίες που τα αιτήματά τους είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν. Για παράδειγμα, η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κήρυξε πενθύμενη απεργία κτλ. Και δεν είναι απαράδεκτο, γιατί αν κερδίσουν η χώρα μας θα χρεοκοπήσει. Αυτό τα λέγανε εγώ, ρε φίλε, και με λέγανε φασίστες. Και τώρα, και τα ίδια πάνω κάτω, ακούστε τι λέει Αυγή. Συμπέρασμα. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια δημοκρατίας, πολλά σωματεία παραβιάζουν όλους τους κανόνες συνδικαλιστικής δράσης. Άκου. Λειτουργώντας ως δέκο, απόλυτα συντεχνιακά, με τη σιγουριά της μονιμότητας και αδιαφορώντας προκλητικά για τις συνέπειες στην κοινωνία και σε άλλους κλάδους εργαζομένων. Ναι. Δηλαδή, αυτά τα λέω εγώ, γι' αυτά μπήκα στην πολιτική. Τώρα αυτά τα λέω ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, λέει, θέλω να σου πω. Ναι, αλλά τα λέει. Πρόσεξε με. Καλά, πώς τα λέει. Καλό μου τα λέει. Τα λέει. Έχεις σκεφτεί ότι σου έχει πάρει το έδαφος? Όχι, καθόλου δεν με πειράζει. Εμένα μου αρέσει να κερδίσει. Εννοώ ιδεολογικά ότι σου πήρε το έδαφος. Εγώ σήμερα έμεινα έκπληκτος. Γιατί είδα εν χορό δηλώσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, με πρώτον τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Βαρουφάκη πρώην ΣΥΡΙΖΑ, να τάσσονται εναντίον του Brexit. Οι άνθρωποι που ήταν υπέρ του Brexit, σήμερα είναι εναντίον του Brexit. Και αναρωτιέμαι τι δεν κατάλαβα εγώ, ας πούμε. Ναι. Γιατί δηλαδή είναι σημαντικό το Brexit, η Βρετανία να είναι στην Ευρώπη, αλλά ενώ η Ελλάδα δεν ήταν εκτός. Ναι, εντάξει, όλα αυτά είναι μια υποκρισία που ζήσαμε, αλλά εγώ θα επιμείνω. Για τη νίκη των ιδεών, το να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και να υιοθετήσει τις ιδέες δεξιάς, μόνο καλό είναι. Εάν το δεις στενά κομματικά, θα πεις: δεν σας δημιουργεί ένα πρόβλημα ότι παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ το δικό σου πολιτικό χώρο? Θα μπορούσα να κάνω μια μεγάλη κουβέντα για το αυτό είναι έτσι. Όχι, εγώ πιστεύω δεν είναι έτσι. Αλλά μια κουβέντα. Αν το δεις όμως ιδεολογικά, το ότι και η άλλη πλευρά ενστενίζεται τις δικές σου ιδέες, τι άλλο είναι παρά η πλήρης κατήσχυση των δικών σου ιδεών? Άρα λοιπόν, όλοι μου φωνάζαμε χρόνια ότι πρέπει να μπει και ένα φρένο στον συνδικαλισμό και πρέπει να απεργήσει να έχουν και ένα όριο που θα αφορούν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και το όφελος, και μας λέγανε της αριστεράς ότι είμαστε χουντικοί, ότι είμαστε φασίστες, ότι είμαστε ακροδεξιοί. Το τώρα τα λέει αυτά η Αυγή, τι σημαίνει? Ότι το Σεπτέμβριο, επειδή θα έρθουν, προετοιμάζει το έδαφος. Ρε Άδωνης, έξιμος άνθρωπος. Εγώ δεν... Η Αυγή ανοίγει έναν δρόμο και έναν χώρο προβληματισμού. Γιατί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που έρχονται οι αλλαγές στα εργασιακά και συνδικαλιστικά ζητήματα, αυτά όλα θα τεθούν. Εσύ μπαίνεις στο κίνητρο. Εμένα δεν με νοιάζει το κίνητρο. Το κίνητρο δεν είναι καν αυτό. Το κίνητρο είναι να κρατήσουν την καρέκλα. Αυτό είναι το κίνητρο. Ναι. Η αγάπη τους για την καρέκλα τους κάνει να πουλάνε τις ιδέες. Αυτό δεν είναι κακό, Άδωνη, να θέλει να έχει ο άλλος την. Θυμίζω το Σουφλιά, ο οποίος είπε αλίμονο στον πολιτικό. Όχι. Που δεν έχει φιλοδοξίες. Ένα λεπτό. Το ότι για να κρατήσουν την καρέκλα δέχονται με τόση μεγάλη ευκολία να απορρίψουν όλες τις ιδέες για τις οποίες μάχονταν υποτίθεται δεκαετίες, δείχνει κάτι. Ή το ποιόν το δικό τους, ή την ασήμαντη αξία των ιδεών τους. Τι να πω με αυτό. Πάρα να πάρω τι ιδιωτικοποιήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άνθρωποι είναι ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, νομαρχιακές του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν σε όλες τις πορείες κατά όλων των ιδιωτικοποιήσεων. Συμφωνούμε. Ναι. Εδώ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης με βέβαιος δεν έχω κάνει ρεπορτάζ, δεν έχω καμία εμβολία. Και το Πασόκ ήταν. Και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τώρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ που δίνει το λιμάνι Θεσσαλονίκης και κάνουν απεργία εδώ πέρα οι εργαζόμενοι στο λιμάνι. Κακώς με τόσες εβδομάδες και κάνουν και πολύ μεγάλη μια στην οικονομία, λέω παρενθετικά, κλείνω την παρένθεση.
Το ότι έρχονται τώρα αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ και δίνουν το λιμάνι και οι βουλευτές τους ψηφίζουν να δοθεί το λιμάνι, γιατί προτιμούν οι βουλευτές να κρατήσουν την καρέκλα του βουλευτού από το να ακολουθήσουν την ιδέα τους που είναι να μην δοθεί το λιμάνι. Τι δείχνει? Ότι κατάλαβαν ότι η ιδέα τους δεν είχε. Άρα στο ιδεολογικό επίπεδο. Μα στρατηγικά, Αδωνή, εκεί είμαι λίγο μεγαλύτερο από σένα. Στρατηγικά η Νέα Δημοκρατία, αλλά εγώ δεν ήμουν δεξιός όταν ήμουν μικρός. Έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνω τώρα, όταν μεγαλώσω. Άρα με αυτά που ακούω. Λοιπόν, αλλά στρατηγικά, μάλλον ιστορικά, είχατε ένα κόμπλεξ στη δεξιά τη αριστερά στην Ελλάδα. Έτσι είναι. Είχατε ένα κόμπλεξ, απίστευτο κόμπλεξ. Ενώ ουσιαστικά ήταν μονόδρομος η στρατηγική επιλογή. Δεν σου μιλώ για τα βήματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Το ανήκομεν στην Δύση ήταν μονόδρομος. Το μένουμε Ευρώπη ήταν μονόδρομος. Έλεγα τις προάλλες στον Κυρίτσι που τον είχα εδώ, πρέπει να ευγνωμονεί το πρετεντέρ για την τρέμη. Γιατί 6 μήνες μαχόντουσαν για να παραμείνουμε στην Ευρώπη κάτι που θέλετε να κάνετε σήμερα εσείς. Εν τούτης η δεξιά χρεώθηκε ό,τι πιο αντιδραστικό, δεν ήταν δικό της όμως. Ναι, γιατί στην Ελλάδα υπήρξε λεγόμενη ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, από την οποία προσδοκώ ότι τώρα θα απαλλαγούμε και ότι σε αυτό θα μας βοηθήσει και ο Τσίπρας. Εμένα όλη μου η προσπάθεια στην πολιτική, αν έχετε δει και τις ομιλίες μου και τα άρθρα μου και αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω, και ο τρόπος που συμπεριφέρομαι στους πολιτικούς μου αντιπάλους, είναι ότι θέλω να δείξω στους δεξιούς ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε την αριστερά. Σε όλο τον πλανήτη οι ιδέες οι δικές μας έχουν κυριαρχήσει και τώρα κυριαρχούν. Ωραία. Και στην Ελλάδα. Και σου λέει τώρα για να το δυσκολέψουμε λίγο σιγά σιγά, γιατί δυσκολεύομαι να διαφωνώ σε πράγματα με τα οποία έτσι κι αλλιώς συμφωνώ και είμαι υποχρεωμένος καθημερινώς να τα διατυπώνω. Αλλά για να προσποιηθώ λίγο τον αντίπαλο του εαυτού μου. Λοιπόν, σου λέει ο άλλος. Και γιατί δεν θέλει να τα κάνεις εσύ που είσαι αχώνευτος, σε εισαγωγικά πολιτικά αχώνευτος, και να μην τα κάνει ο Τσίπρας, ο Δραγασάκης, ο Κατρούγκαλος. Δεν λέω για τον Πολάκη, γιατί για αυτό αχώνευτος είναι. Τέλος πάντων, να τα κάνουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν όλο το φορτίο του παρελθόντος πάνω στις πλάτες τους, αφού τα ίδια θα κάνετε. Ας τα κάνει ο Τσίπρας, γιατί δεν τα κάνει, σου λέει ο. Καταρχάς, δεν θα κάνουμε τα ίδια. Και εδώ είναι η πρώτη μεγάλη παρανόηση. Το γεγονός ότι οι αριστεροί που κυβερνούν σήμερα την Ελλάδα ξεπουλούν όλες τις ιδέες αριστεράς για να παραμείνουν στην εξουσία, δεν σημαίνει, Δημήτρη μου, ότι έπαψαν ένα αριστερή. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Η πολιτική επιλογή του Τσίπρα να αυξήσει τους φόρους, αντί να κόψει τις κρατικές δαπάνες, είναι μια κατεξοχήν αριστερή πολιτική. Εκεί που του δόθηκε, λέει, το περιθώριο να επιλέξει την αριστερά ή το δεξιό δρόμο, τον ορθό δρόμο, επέλεξε τον αριστερό δρόμο, ο οποίος είναι φυσικά καταστροφικός στην οικονομία και φέρνει ήδη πολύ μεγάλη ύφεση και αρχίζει πάλι να αυξάνεται ενεργία και θα μπούμε σε ένα νέο φαύλο κύκλο καταστροφής. Γιατί? Γιατί δεν αντιμετωπίζει την ουσία του προβλήματος της οικονομίας χώρας. Που ποια είναι η ουσία του προβλήματος? Ότι ένας υπερδιωγκωμένος και εξαιρετικά κοστοβόρος και εξαιρετικά αναποτελεσματικός δημόσιος τομέας έχει επικαθίσει πάνω στην ελληνική οικονομία, η οποία για να τον συντηρήσει αφαιρεί όλη την ικμάδα των δυνάμεών της από εκεί πραγματικά θα μπορούσε να κάνει παραγωγή. Και αυτό μας πηγαίνει όλους μαζί προς τον πάτο. Αντί λοιπόν να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα δια της μειώσης των κρατικών δαπανών και της μειώσης των φόρων, τι κάνει ως αριστερός? Αυξάνει τους φόρους για να συντηρήσει αλόβητο το δημόσιο τομέα. Τι αποτέλεσμα έχει όμως αυτό? Να πηγαίνουμε όλο ένα και βαθύτερα στην ύφεση. Και να μην έχουμε καμία διέξοδο. Άρα η απάντηση στο ερώτημα είναι βεβαίως. Εφόσον επιλέγεις να ακολουθείς μια δεξιά πολιτική, όπως είναι το ευρώ, η ιδιωτικοποίηση, η ελεύθερη οικονομία, ο ανταγωνισμός, πρέπει να επιλέξεις και δεξιούς πολιτικούς που ξέρουν να την κάνουν. Γιατί αν βάλεις τον αριστερό τον Τσίπρα, τι θα κάνει? Θα προσπαθεί να πατήσει σε δύο βάρκες. Και πατώντα σε δύο βάρκες θα δουλειάξουμε όλοι μαζί. Κάτι ο αριστερός ο Τσίπρας, θα επιλέξει μια δεκάδα στελεχών που δεν απαραίτητο. Γιατί δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει πλέον αριστερός. Έχω μπερδέψει λίγο τις έννοιες. Μέχρι πριν από το να σχηματιστεί κυβέρνηση η πρώτη και η δεύτερη του ΣΥΡΙΖΑ, μια θολή εικόνα είχα στο μυαλό μου. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι ο αριστερός τον οποίο θα επιλέξει ο Τσίπρας. Αλλά μπορεί να πάρει 5-10 ανθρώπους να τους βάλει σε υπουργεία και να κάνει την πολιτική που μόλις μου είπες. Υπάρχει ένα ζήτημα, ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια σημαντική. Θα κάνει δηλαδή ένα σχηματισμό ριζικό. Ναι, και δομικό και ριζικό πρόσωπο. Και προσωπικό και μια διαφορετική φιλοσοφία. Καταρχάς, αυτό μένει να το δούμε. Μέχρι στιγμής θέλω να σου πω ότι παρόλη την πολιτική ισχύ που έχει ο Τσίπρας, ο οποίος είναι και ο δημιουργός ΣΥΡΙΖΑ, μην κοροϊδευόμαστε. Χωρίς τον Τσίπρα δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Παρά τα αυτά δείχνει εξαιρετικά διστακτικό στο να αναταράξει τις κομματικές ισορροπίες. Δηλαδή, θα φέρω ένα παράδειγμα. Το ότι κρατάει τον Πολάκη υπουργό είναι προφανώς του κάνει ζημιά. Δεν υπάρχει συζήτηση. Όχι μόνο γιατί ο Πολάκης έχει κάνει θάλασσα επικοινωνιακά, αλλά γιατί και στην ουσία διαχείριση του Υπουργείου Υγείας είναι τραγικός. Όμως το κρατάει. Γιατί το κρατάει? Φοβάται. Δεν τον θέλει απέναντι να γαυγίζει. Το ίδιο έχει κάνει σε όλη την ισοκομματική διαδικασία. Αν δεις ο Τσίπρας, δεν έχει άλλα κάνει υπουργό. Οι υπουργοί που έχει αλλάξει, Δημήτρη μου, είναι αυτοί που φύγανε με το Λαβαζάνι. Ναι, αυτό είναι. Αυτό δεν άλλαξε κανένα. Δεν έκανε ακόμα ένα σχηματισμό.
15 μήνες στην εξουσία. Λέει ότι θέλει να κάνει ένα συνέδριο. 16 για μήνες στην εξουσία. Ο Τσίπρας, το μόνο που θέλει, αυτό που θέλει πρωτίστως να κάνει, πρώτα να κάνει, Άδωνη, είναι να πάει σε ένα κομματικό συνέδριο και να πάρει το χειροκρότημα της αλλαγής πλεύσης. Το πήρε, όπως ο ίδιος λέει, στις εκλογές από την κοινωνία, γιατί λέει ότι εσείς ψηφίσατε. Εμείς ψηφίσαμε τον Σεπτέμβρη πέρσι. Από εκεί το πήρε, το έχει στο χέρι. Έκανε τη στροφή. Θέλει ένα κομματικό συνέδριο, στο οποίο θα του πούνε και τα στελέχη του κόμματος: «Οκ, δεχόμαστε τον συμβιβασμό». Και μετά θα σου έρθει ο ανασχηματισμός στη λογική αυτού του συμβιβασμού. Αυτό μένει να το δούμε προς το παρόν. Αυτό που λες είναι μια ή προσδοκία, ή ελπίδα, ή εκτίμηση που έχεις. Εγώ θα μείνω σε αυτά που έχω. Εγώ θέλω να ελπίζω, Άδωνη, γιατί. Δεν μπορώ να μην ελπίζω και ας μην τους πιστεύω. Μέχρι στιγμής ο Τσίπρας δεν έχει ακουμπήσει ούτε υφυπουργό. Που πάει να πει ότι γενικά αντιμετωπίζει με φόβο τις αλλαγές στην κυβέρνησή του. Θυμήσου το ότι σου λέει ο Άδων Τζουγιάδη σήμερα και εδώ είμαστε. Τι εννοείς, ότι δεν έκανε μεγάλες αλλαγές. Βλέπει τον ανασχηματισμό συνεχώς τον αναβάλει. Ο ανασχηματισμός είχε, αν θυμάσαι, προαναγγελθεί για το Πάσχα. Ναι, εγώ σου είπα για το κλείσιμο της αξιολόγησης. Τώρα πάμε στο συνέδριο που έχει πάει για το Σεπτέμβριο, ναι. Και έχει ο Θεός. Ναι. Περνάνε οι μήνες. Οι μήνες που περνάνε αξίες είναι χαμένος χρόνος. Γιατί αυτή η κυβέρνηση. Εγώ να σου πω λοιπόν ότι ο Τσίπρας αναγκάζει να κάνει συμβιβασμό. Πολιτική είναι ζωή. Τον είναι... έκανε, Άδωνη. Ναι, αναγκάζει να κάνει συμβιβασμό. Εδώ στο λιμάνι μάθατε, φαντάζομαι, ξέρετε τι γίνεται, έτσι. Βρε, εγώ σου παίρνω την αφήγηση. Προχθές είχαμε να σου πω για να το έχεις υπόψη, ναι. Γιατί δεν ακούτε στην Αθήνα, λογικό είναι, δεν ακούγεται η φωνή μας μέχρι κάτω. Είχαμε τον άνθρωπο που βάλανε εδώ πέρα ένα μέλιο, ναι. Για να διαχειριστεί το λιμάνι. Τον βγάλαμε εδώ ένα συμπαθέστατο δικηγόρο, ο οποίο ήταν αμήχανο. Γιατί από τη μία έχει τον Δρίτσα να του λέει δεν θα γίνει ιδιωτικοποίηση, και από την άλλη έχει τον Πιτσιόλα τα υπέρ, ο οποίο του στέλνει εσωτερικό έγγραφο και του λέει να ασκήσει ένδικα μέσα για να σταματήσουν οι κινητοποιήσει. Και ο άνθρωπο είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Πρώτα απ' όλα για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο κύριο Δρίτσα, ο υπουργό Ναυτιλία, δεν έχει καμία αρμοδιότητα στο λιμάνι Θεσσαλονίκη. Τα λιμάνια έχουν μεταβληθεί στο τα υπέρ. Αποτελούν... Πολιτικά δεν έχει άποψη πολιτικά για το προσωπικό. Όλοι οι υπουργοί μπορούν να έχουν. Αλλά δεν έχει καθόλου. Δεν έχει αρμοδιότητα πια ο Δρίτσας στα λιμάνια. Το ΤΑΙΠΕΔ ελέγχει τα λιμάνια. Τα λιμάνια που έχουν βγει προς ιδιωτικοποίηση ελέγχονται από το ΤΑΙΠΕΔ. Το οποίο είναι και εξουδετερωμένο από την κυβέρνηση και από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ. Στο Δρίτσα πήγαν προχθές πάντως εργαζόμενοι. Και στο Δρίτσα μα πηγαίνουν συμβολικά. Αρμοδιότητα δεν έχει πια ο Δρίτσας, λέει. Η αρμοδιότητα είναι στο ΤΑΙΠΕΔ. Άρα, αν θα ήθελα να πα σε κυβερνητικό στελέχος, θα πήγαινε στον Υπουργό Οικονομικών. Ναι. Άρα ο Πιτσιόλας κάνει κουμάντο. Αυτό με το καταλάβω. Καλά, του Πιτσιόλα θα γίνει στο τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, θα σου έρθει πάλι ο Πρωθυπουργός και θα σου πει: «Και τι θέλεις, ρε Άδωνη?» Συγγνώμη δηλαδή. Να, λένε τώρα ομαδικές απολύσεις. Λένε τώρα κατάργηση του κατώτατου μισθού. Λένε ενδεχομένως ενσωμάτωση του 13ου και 14ου μισθού στον μισθό. Αυτά θέλεις να κάνουν. Τι θα το απαντήσεις? Πρώτα απ' όλα. Εγώ... Αυτό θα σου πει στη Βουλή ο Τσίπρας. Όχι, όχι, όχι. Δεν πάει έτσι. Την ευθύνη για το τι συμβαίνει με τη διαπραγματεύση έχει πάντα αυτός που κάνει τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να ζητάει στην αξιωματική αντίπαλη και να πει, λέει, τι θα ήθελε να γίνει. Θα φύγεις, θα έρθουμε εμείς, θα σου πούμε τι θα γίνει. Έτσι πάει η κουβέντα στην πολιτική. Αλλιώς θα ήταν σαν να λέγαμε ότι θα έπρεπε εμείς να γινόμαστε αποδέκτες των όποιων διαπραγματευτικών επιτυχιών, επιτυχιών του Τσίπρα. Χωρίς να έχουμε συμμετάσχει και όλες αυτές. Αυτό μπορεί να γίνει. Όχι, σε αυτό που σου έθεσα ευθέως, γιατί σήμερα ο Γιούγκερ το σχολίασε, είπε ότι και αυτός δεν είναι υπέρ των ομαδικών απολύσεων. Ξεκαθάρισα εγώ στον κόσμο για να μην μπερδευόμαστε. Αφορά σε εταιρείες, επιχειρήσεις με πάνω από 49 άτομα προσωπικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα σου πει επιθετικά στη Βουλή, όχι εσένα, θα απευθεί στην Νέα Δημοκρατία ο Υπουργός Εργασίας και θα σου πει: «Για άλλα εδώ, εσύ τι λες γι' αυτό?» Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαρά έχει κάνει χειρισμό προς αυτά τα θέματα. Οφείλω να σου πω κάτι για να το ξέρουμε και να φύγουμε σιγά σιγά από τη διαλυσία του παρελθόντος. Η ελαστικότητα στην αγορά εργασίας είναι βασικός μοχλός για την μείωση της ανεργίας. Όσες χώρες έχουν ελαστικότητα στην αγορά εργασίας έχουν χαμηλή ανεργία. Όσες χώρες δεν έχουν, έχουν υψηλότερη ανεργία. Ο λόγος είναι ότι μια μεγάλη επιχείρηση για να κάνει επένδυση, αν δεν ξέρει πώς μπορεί να απεμπλακεί από την επένδυση, αν τα πράγματα πάνε στραβά, δεν παίρνει απόφαση να κάνει επένδυση. Είναι κατανοητό αυτό που λέω? Ναι, είναι κατανοητό αυτό που θα σου πω. Ότι όσο τα λέτε αυτά, θα γίνεται κυβέρνηση. Και ας είναι έτσι. Εγώ δεν έχω σκοπό. Προσωπικά μιλάω τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όχι, σου μιλάω ειλικρινά. Δεν έχω κανέναν σκοπό. Επειδή παρακολούθησα να και είπα. Να γίνω κυβέρνηση λέγοντας σέματα και δεν έχω κανέναν σκοπό. Εάν γίνουμε αύριο κυβέρνηση, να αφήσω το χρόνο να περνάει για να κάνω πολιτική διαχείριση. Η Ελλάδα δεν έχει χρόνο για χάσουμε. Όσο οι πολιτικοί θα κοιτάνε τους ψήφους τους και την πολιτική τους διαχείριση, τόσο τα παιδιά μας θα φεύγουν στο εξωτερικό. Και αν περάσει κάποιο χρονικό σημείο και μετά, Δημήτρη μου, δεν θα ξαναγυρίσουν κιόλα. Εγώ δεν... Άρα δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Έχουμε μια κλεψίδρα που γυρίζει ανάποδα.
Και θα πρέπει κάποτε ο ελληνικός λαός, ως υπεύθυνος και όριμος λαός, να κάνει καμία επιλογή. Θέλει πολιτικούς που του λένε ψέματα και παραμύθια, ή θέλει πολιτικούς που θα μπουν και θα τον βγάλουν από τη μιζέρια. Εάν θες πολιτικούς που σου λένε ψέματα και παραμύθια, μην κρινιάζει για την άλλη μέρα το παιδί σου έφυγε στο εξωτερικό από δουλειά. Γιατί το παιδί σου έφυγε στο εξωτερικό από δουλειά, γιατί εσύ ψήφισες λάθος. Ναι, αλλά θα σου πει, μα έφυγαν τα τόσο απλά είναι. Τα πράγματα. Θα σου πει, έφυγαν τα παιδιά μας και πριν. Πρώτα απ' όλα να το ξεκαθαρίσουμε. Ο λαϊκισμός δεν είναι γεννήθηκε στην Ελλάδα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαϊκισμός εκπροσωπήθηκε στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ και γιγαντώθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαϊκισμός υπήρχε στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου, κυριάρχησε τη χώρα το 1981 και μετά. Και αργά ή γρήγορα όλες τις πολιτικές δυνάμεις υπεχώρησαν στη γοητεία του. Γι' αυτό και χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Εγώ δεν λέω ότι εμείς θα κάναμε όλα τέλεια. Λέω όμως ότι η οικονομία έχει αρχίσει να γυρίζει. Είχαμε περάσει θετικούς δημούς ανάπτυξης και αν είχαμε λίγο υπομονή, τώρα θα ήμασταν στις αγορές. Ναι, εγώ ξέρω, μα αφορμή, επειδή προηγουμένως ήμουν και εγώ καλεσμένος σε ένα κανάλι τηλεοπτικό και συζητούσαμε γι' αυτό. Και εγώ προσπαθούσα να τους πω το ίδιο με αυτό που μου λες. Ότι μια χώρα με τα χαρακτηριστικά που έχει η χώρα μας, η Ελλάδα, για να γίνει ανταγωνιστική, δυστυχώς θα πρέπει κάποια δόγματά της να τα σπάσει. Και ένα είναι αυτό. Της ευελιξίας των χώρων εργασίας. Έτσι. Αλλά πίστευσέ με κοιτούσαν έτσι συνάδελφοι, γιατί δεν ακούγεται πολύ καλά, αρέσει, Άδωνη. Εγώ ξέρω ότι είναι σωστό. Αλλά πώς θα εμπεδωθεί αυτό στην ελληνική κοινωνία, ότι μέσα από ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων θα προκύπτουν θέσεις εργασίας, όταν θα σου βγει ο αριστερός και θα μου πεις κομματικές απολύσεις, αυτό θέλετε. Να το καταλάβουμε εσείς λίγο διαφορετικά. Για να το καταλάβουμε, γιατί άμα δεν το ξέρεις, δεν το καταλάβετε. Φεύγει το παιδί μας, Δημήτρη μου, το παιδί το δικό μου. Το δικό σου, του ακροατή που ακούει. Για να βρει δουλειά στο εξωτερικό, γιατί δεν μπορεί να βρει δουλειά στην Ελλάδα. Στις χώρες που πάει να βρει δουλειά και που τελικώς βρίσκει δουλειά και που τελικώς προκόβει, έχουν ελαστικότητα στην αγορά εργασίας ή δεν έχουν? Έχουν. Άρα τι το ψηρίζουμε? Μα γιατί προσπαθούμε να ξαναβρούμε τον τροχό από την αρχή? Τον βρήκαν οι Σουμέροι και οι Βαβυλώνοι. Τι να κάνουμε τώρα? Γιατί δεν περνάει εύκολα. Εντάξει, εγώ σου λέω, σήμερα το πρωί είχαμε 12-13 λεπτά το πρωί, 15 πόσο, τον Στέφανο τον Μάνο. Τον άκουγα και κρεμόμουν από το, όπως και πολλοί κόσμος ο οποίος μου γράφει. Λέω, και τι τα λέει τώρα ο άνθρωπος? Ρε παιδιά, τι τα λέει, δηλαδή. Εγώ λέω το ένα άλλο πράγμα. Αν η κοινωνία δεν θέλει να ακούσει αυτόν τον λόγο. Έχουμε φτιάξει μια κοινωνία 40 χρόνια, ναι, που πιστεύει τις ίδιες ανοησίες. Και με αυτές τις ανοησίες, τις αριστερίστικες ανοησίες, γιατί και η Νέα Δημοκρατία όταν κυβέρνησε, πάλι αριστερά κυβέρνησε στην Ελλάδα ως ιδεολογία. Λοιπόν, και με αυτές τις ιδεολογίες τις αριστερίστικες, καταφέραμε μια χώρα που μπορούσε να ήταν η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο να είναι πτωχευμένη και παγκόσμιο παράδειγμα προς αποφυγή. Δεν μας μπαίνει καθόλου ιδέα στο μυαλό ότι μπορεί και κάπου αυτές οι ιδέες να είναι λάθος. Και τώρα που ψηφίσαμε το κόμμα που κατ' εξοχήν της εκπροσωπούσε, μόλις πήρε το τιμόνι, κάνει τα ακριβώς ανάποδα με αυτό που λέει τόσα χρόνια. Γιατί πραγματικότητα τον αναγκάζει να κάνει τα ανάποδα. Άρα δεν μας προβληματίζει αυτό, μήπως τελικώς αυτές οι ιδέες που αν κυριαρχεί στην Ελλάδα είναι μπούρδες. Μπούρδες. Δεν συγγνώμη, ρε Δημήτρη, αλλά δεν το πάρουμε. Άδωνη, σου λέω, εγώ έχω μια δυσκολία γιατί αυτά που μου λες τώρα είναι απόψεις τις οποίες έχω κι εγώ περάσει μέσα από τη δική μου κρυσάρα με ήττα και έχω καταλήξει εκεί. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει, αν τίνει ευήκο νους αυτή η κοινωνία σε αυτές τις απόψεις. Τώρα, να πούμε και κάτι. Ομαδικές απολύσεις έχουν μπει στην κορονίδα σαν τίτλος. Δεν αφορούν οι ομαδικές απολύσεις παρά ελάχιστο αριθμό. Πάνω από 49 εργαζόμενους. Μιλάμε για ελάχιστο αριθμό ανθρώπων. Και σήμερα επιτρέπονται μέσα από την υπογραφή του αρμοδίου συμβουλίου και του υπουργού. Δεν είναι ότι απαγορεύονται. Απλώς το που ζητάει η Τρόικα είναι να φύγει και αυτή η υπογραφή. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το μείζον στη μεταρρύθμιση. Δεν πρέπει να μείνουμε στο κομμάτι. Εγώ να σου πω, εντάξει, να μην κάνουμε τι ομαδικές απολύσεις. Να μην τι κάνουμε. Το ζήτημα θα κάνουμε μια οικονομία ευέλικτη. Αυτό είναι που έχει σημασία. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα και πολύ ενδιαφέρον. Θα να σου πω ότι θεωρώ πολύ σημαντικότερο από τι ομαδικέ απολύσει. Πολύ σημαντικότερο. Το συνδικαλιστικό νόμο. Πρέπει να αλλάξει ο συνδικαλιστικό νόμο. Θα αλλάξει. Μα πρέπει μην να αλλάξει. Μην το λες εσύ, άστο. Μα δεν πρέπει να αλλάξει. Μην το χρεώνεσαι, σου λέω. Θα τον αλλάξει. Θα αλλάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιο θα τον αλλάξει, Ράδωνη, συγγνώμη λίγο να σου μιλήσω. Δηλαδή έτσι όπω βγαίνει από το ηλίθιο το μυαλό μου. Ποιο θα τον αλλάξει, αυτό που είναι συνδικαλιστή βουλευτή. Αυτό που έγινε βουλευτή επειδή ήταν συνδικαλιστή. Όχι, ακόμα θα μου τον αλλάξει ο Στρατούλης που δεν είναι σήμερα βουλευτή. Τώρα θα μου τον αλλάξει ο Γιάννης ο Μανώλης, ο παλιό συνάδελφο. Τώρα θα βάλει η Τρόικα τον Τσίπρα. Θα του αλλάξει. Θα ψηφίσει ο Τσίπρας, ο Μπαλαούρα, θα συνδικαλιστή. Όλοι σαν καλά παιδιά το ψηφίσουν. Καλά θα κάνουν. Πρεάριστα θα κάνουν. Όχι καλά. Θα τον ψηφίσουν γιατί δεν πήγαινε άλλο με εκείνο το συνδικαλιστικό νόμο. Θα τον ψηφίσουν 100%. Ωραία. Γιατί κανένα από αυτού δεν θα θελήσει να χάσει την καρεκλίτσα του. Και θα ψηφίσουν και την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου και ευτυχώ θα αλλάξει. Είναι κομβικό για να γίνει η χώρα μας επιχειρηματικά φιλική για να προσελκύσουμε επενδύσεις. Τόσο ο Τσίπρας. Εάν δεν προσελκύσουμε επενδύσεις, θα ζήσουμε σε αιώνια μιζέρια.
Τόσο ο Τσίπρας όσο και το επιτελείο του, θα μου επιτρέψει να σου πω, είναι μερικά χρόνια μπροστά από τους δικούς σας. Το πιστεύω αυτό. Λέγαμε νωρίτερα και θέλω να πάμε εκεί. Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνει. Ετοιμάζεται η διαδικασία με την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Έτσι μου είπες εκτός αέρα ότι δεν θα βρει 200. Έτσι. Θα σου πω και εντός αέρα. Δεν... Ναι, είμαι σίγουρος θα μου το πεις και εντός αέρα, αλλά δεν θα σου πω ότι θα τους βρει. Θα τους βρει. Ναι. Θα τους βρει, γιατί ο Τσίπρας έρχεται σήμερα, βλέπω ότι είναι δεύτερος. Κατάμε την κάσετα. Θα την κρατήσουμε. Ο Γιώργος πάντα κρατάει. Η ημερομηνία είναι 21. Δεν υπάρχει τίποτα που να υπόθηκε εδώ για να μην υπάρχει γραμμένο. Λοιπόν, 21 Ιουνίου. Ο Τσίπρας τι λέει. Εγώ μοιάζω να είμαι δεύτερος, σου λέει. Καλά, μοιάζει δεύτερος μου. Δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξει μετά από 2-3 μήνες το σχήμα. Σήμερα θα πηγαίναμε σε εκλογές. Είναι δεύτερος. Σου λέει, θα πάω σε έναν εκλογικό νόμο. Θα έρθει δηλαδή ο ένφια αυξημένο σε όλους και με λιγότερες δόσεις. Θα έρθει ο φόρος εισοδήματος αυξημένο σε όλους. Θα ξημερώσει και η πρώτη 17 με τριπλάσια ασφαλιστικές φορές σε όλους και θα πάει καλύτερο ο Τσίπρας. Ωραία. Τέλος πάντων. Δεν είναι χαζό. Ο Τσίπρας πολλά μπορεί να το πει. Χαζός δεν είναι. Αυτό το ίδιο λέω. Ίσα ίσα είναι πολύ πιο μπροστά από εσάς το επιτελείο του γιατί. Σου λέει, θα πάω εγώ τη συζήτηση στη Βουλή για τον εκλογικό νόμο. Δεύτερος, δεν είμαι δεύτερος είμαι. Θα βάλω μια διάταξη ενδεχομένως, δεν ξέρω εκεί τι θα κάνετε εσείς, που θα λέει το μπόνους θα υπάρχει, αλλά θα το διεκδικήσει και συνδυασμός κομμάτων. Okay. Και συνδυασμός κομμάτων. Ας είμαι δεύτερος. Θα πάω στο Λαφαζάνι, ο οποίος θα εκλεγεί στην Κωνσταντοπούλου, θα πάω στο ποτάμι, δεν ξέρω, στο Πασόκ, παράταξη πώς λέγεται, και θα τους πω, δεν έρχεστε όλοι μαζί να κάνουμε κυβέρνηση, αφού εγώ με τον εκλογικό νόμο της απλής αναλογικής σας έχω δώσει και περισσότερους βουλευτές στη Βουλή. Ή ανάποδα. Να σας δώσω απλή αναλογική με δεδομένο ότι θα πάμε με συνεργασία να ξαναπάρουμε την κυβέρνηση όλοι μαζί. Λοιπόν, πάμε. Τι θα κάνετε εκεί. Πάμε λίγο. Τώρα εδώ μιλάμε για τις εκτιμήσεις μας, έτσι. Ναι, εντάξει. Με βάση όμως και αυτά που ακούμε, βλέμματα περίεργα. Εγώ θα πρέπει να σου πω λίγο τη δική μου εκτίμηση. Πιστεύω προσωπικά ότι 200 άντρες στη Βουλή και απλή αναλογική να το κάνει δεν θα βρει. Ο λόγος που δεν θα βρει είναι καθαρά πολιτικός. Άκου γιατί δεν θα βρει τώρα. Είναι προφανές ότι η αλλαγή του εκλογικού νόμου, όπως και εσύ τώρα, γίνεται για ένα βασικό λόγο. Για να εμποδίσει να άδειο τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργία. Συμφωνώ με αυτό. Σωστό, σωστό. Πολύ ωραία. Όπως έκανε ο Μένιος Κουτσόγερος με τον Ανδρέα Παπαδρέου. Για τον νόμο που χρειάζεται τρεις εκλογές και 47% στην Δημοκρατία. Άρα αυτή η ψηφοφορία του εκλογικού νόμου θα πάρει πολύ ευρύτερο χαρακτήρα από το τυπικό του νόμου. Σωστό. Θα πάρει ένα χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνη στον Τσίπρα. Ποια κόμματα τη ίσονο αντιπολιτεύσεω θα αντέξουν πολιτικά να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στον Τσίπρα? Είμαι σίγουρο θα μου έλεγε αυτό. Βγαίνω εγώ, είμαι ο Τσίπρα και την ημέρα που συζητάμε, λέω απευθυνόμενο στη Γεννηματά, στο Κουτσιούμπα, στο ποτάμι και σε ποιον άλλον. Δεν μιλώ για τη Χρυσή Αυγή. Καλά, εμένα δεν είναι προγραμματική μου δέσμευση η απλή αναλογική. Εσείς δεν λέτε ότι είναι το δικαιότερο σύστημα. Δεν φαντάζεσαι οι βουλευτές πόσες δικαιολογίες μπορούν να βρουν σε ένα νόμο για να μην ψηφίσουν. Πες μου μία. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Πέρα από το συμβαίνω που έχω. Λέω ένα παράδειγμα. Το πιθανολόγο δεν θα γίνει έτσι. Ναι. Λεβέντης. Επικρατεί ξερικά, τελικά ένα μπόνους 30 εδρών που λέει ο Γκουρουμπλής. Εγώ ήθελα μόνο απλή αναλογική χωρίς μπόνους. Δεν ψηφίζω. Κουτσούμπας. Εγώ θέλω μόνο απλή αναλογική χωρίς όριο 30%. Δεν ψηφίζω. Ποτάμι, δεν δίνω ψήφο εμπιστοσύνη στον Τσίπρα, όπως είπε σωστά ο Θεοδωράκης, τον Ράξη του Πεπροχθές. Είπε δεν παίρνουν καν στην κουβέντα. Αυτή η συζήτηση γίνεται μόνο σε δεύτερο πολιτικό χρόνο. Ο Τσίπρας την κάνει για πολιτικούς λόγους, δεν μας ενδιαφέρει ό,τι καταφέρει. Τέρμα το ποτάμι, απεξήρθε την κουβέντα. Το ίδιο πιστεύω θα γίνει και στο τέλος με το Πασόκ. Για ποιο λόγο είναι πολύ έμπειρο κόμμα το Πασόκ για να μην καταλάβει την φάκα που είναι πίσω από το τυρί. Εντάξει, αυτό το τυρί είναι οι περισσότερες έδρες. Η φάκα είναι ότι ταυτίζει με τον Τσίπρα. Και αν το Πασόκ ταυτιστεί με τον Τσίπρα, απλά θα εξαρρεωθεί. Άρα δεν για πολιτικούς λόγους λες. Θα εξαρρεωθεί, δεν το καταλάβεις γιατί. Μου είπες προηγουμένως, δεν σου παίρνει πολιτικό χώρο ο Τσίπρα που κάνει αυτή τη στροφή. Για φαντάσου αν παίρνει από μένα που λες εσύ για την Νέα Δημοκρατία, τι κάνει στο Πασόκ. Το έχει αφομοιώσει το Πασόκ. Άρα πώς επιβιώνει το Πασόκ και είναι και στο πέντε και στο έτοιμο σκοπή ενώ το έχει καταλάβει τον πολιτικό χώρο. Πώς επιβιώνει. Ναι, εννοείς ότι θα ήταν ένα λάθος. Επιβιώνει γιατί το Πασόκ έχει γίνει το αντισυριζαϊκό κομμάτι της κεντροαριστεράς. Ναι. Εάν αυτό το αντισυριζαϊκό κομμάτι πάει και δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στον Τσίπρα, το τελευταίο σύνορο, το τελευταίο φράχτης που υπάρχει μεταξύ των δύο χώρων θα έχει τερματίσει. Αν πάρει την απόφαση το Πασόκ, δεν θα πάρει την απόφαση να κάνει απλή αναλογική για να πάρει περισσότερες έδρες. Θα κάνει την απόφαση για να γίνει ένα κόμμα. Εάν όμως παίρνει αυτή την απόφαση, να είσαι βέβαιος ότι πολλά κομμάτια του Πασόκ Αντωνή, θα φεύγανε. Επειδή είσαι και έξυπνος, αλλά είσαι και πονηρός. Ξέρεις πολύ καλά ότι η πολιτική δεν. Μάλλον αυτό που λένε ο ελληνικός λαός είναι λάθος. Υπάρχουν κομμάτια του ελληνικού λαού, διαφορετικός τρόπος σκέψης, συμπεριφοράς κτλ. Δεν είναι έκφραση, έτσι. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας έχουν κάνει την επιλογή να απευθύνονται σε ένα κομμάτι συγκεκριμένο της ελληνικής κοινωνίας,
Το οποίο είναι αρκετό για να του δώσει η κυβέρνηση. Όχι, δεν είναι αρκετό. Γιατί να μην είναι αρκετό. Θα σου πω γιατί δεν είναι αρκετό. Γιατί δεν φορεί... βλέπεις φοβισμένους εσύ εργαζόμενους στο δημόσιο, από το δημόσιο τομέα που δεν είναι φανατισμένοι, δεν υποστηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σου λέει εδώ τουλάχιστον έχω ένα αποκούμπι. Εκεί εδράθηκε η προπαγάνδα, όταν έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πωλήσει τους πάντες το δημόσιο, που είναι τελείως ψέμα. Έτσι. Πράγματι, ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει αυτό το κομμάτι. Αν του είναι αρκετό αυτό το κομμάτι, δηλαδή, και μπορεί με αυτό να πορεύεται πολιτικά. Πρώτον και κυριότερον, το κομμάτι αυτό σκέτο, ακόμα και το 100% να ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αρκετό. Γιατί αν κάποια στιγμή έφτανε να εκλάβει όλο ο υπόλοιπο ελληνικό πληθυσμό, ότι θα πεθάνουμε όλοι για να ζήσει αυτό το κομμάτι, θα γινόταν στην Ελλάδα κόλαση. Άρα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να διχάσει έτσι μια κοινωνία. Δεύτερον και κυριότερον, οι φόροι που έχει βάλει ο κύριο Τσίπρα και που θα αρχίσουμε να του πληρώνουμε από του επόμενου μήνε, γι' αυτό και ακόμα δεν του έχει καταλάβει, έχουν ψηφιστεί. Αν δεν έχουν εφαρμοστεί πλήν του ΦΠΑ, σε ένα διάστημα περίπου 6 μηνών από σήμερα θα είναι σε όλους αντιληπτή η έκταση και το εύρος τους, και αυτοί, αγαπητέ Δημήτρη, δεν ξεχωρίζουν σε ιδιωτικό και δημόσιο υπάλληλο. Αφορούν τους πάντες. Και εσείς είστε έτοιμοι μετά να το διαχειριστείτε. Άρα λοιπόν, πάμε μία-μία τις δουλειές. Ναι. Θα σου πω τι θα κάνω μετά όταν έρθει εκείνη η ώρα. Λέμε όμως μία-μία τις δουλειές. Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή βάζει απέναντί του το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Το σύνολο. Και φυσικά το πω αυτό. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κάνουν τη δουλειά τους δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία. Δεν έρχεται ο Κυριάκος για να κάνει εκαθαρίσει το δημόσιο όπως διαδίδουν σε αυτό το ΣΥΡΙΖΕΙ. Ναι, θέλουμε ένα πιο λειτουργικό δημόσιο. Ναι, θέλουμε αξιολόγηστο δημόσιο. Ναι, θέλουμε ένα αποτελεσματικό δημόσιο. Όμως δεν χρειάζεται απολύσεις γιατί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων πλέον είναι χαμηλότερος του στόχου. Άρα δεν τίθεται θέμα απολύσεις στο δημόσιο. Αλλά τι. Τι θα γίνει. Θα γίνει αξιολόγηση. Θα γίνει μετατάξεις, θα γίνει εκπαίδευση, θα γίνει σύνδεση παραγωγικότητας μισθού, ό,τι ισχύουν στα σύγχρονα κράτη. Σε ακούω τώρα, αυτά που λες τώρα είναι πολύ αυτονόητα. Δηλαδή, για κάποιον. Φαντάζομαι να σ' άκουγε ένας Γερμανός, ένας Ελβετός, ένας Αυστριακός που ξέρει ελληνικά. Αν άκουγε αυτή την κουβέντα, θα λέει και τα συζητάνε αυτά. Εντάξει, ναι. Δεν θα γελούσε. Τα αυτονόητα θα κάνουν. Δεν θα γελούσε. Αλλά τα αυτονόητα μου έγραφε προχθές ένας φίλος όταν συζητούσαμε, γιατί άκουσα τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και έκανα πολύ καλά σχόλια την επόμενη μέρα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ στην συνέντευξη 42 λεπτά της. Συνέβα τον Απούλου. Ναι. Πάρα πολύ ωραία συνέβη. Ήταν πολύ ξεκάθαρος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μας έκανα τον Κυριάκο. Μου έγραψε να είμαι ένας φίλος μου λέει, τουλάχιστον λέει αυτοί, αν θα έρθουν στην κυβέρνηση, αντί για να έχουν 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη να παρακολουθούν το φαξ στην Ορεστιάδα, θα πωλήσουν τα αναπληρωματικά. Όχι, το εδώ, λέω ως ένα στοιχείο του τι σημαίνει δημόσιο στην Ελλάδα. Ξέρεις την ιστορία με Ορεστιάδα και δημότικο. Αλλά εδώ γίνει το αμίμητο. Ξέρεις ότι φτιάξανε, Δημήτρη μου, αναπληρωτές γενικούς γραμματείς και υπουργεία. Μας τα έλεγε τις προάλλες εδώ. Είναι απίστευτα. Κακατζούλης. Ξέρεις ότι αύξησαν το κονδύλιο για τους μετακλήσεις που αλλήλουν τα 80-120 εκατομμύρια. Ο Κυρίτσης μας είπε ότι είναι λιγότεροι. Μα τι. Ακούστε. Δεν ξέρω, λέει. Υπάρχει ένα κονδύλι προπολογισμό. Υπάρχει ένα κονδύλι προπολογισμό. Αυτό για τα λεφτά που ξοδεύει. Από τα 80 πήγε στα 120 εκατομμύρια. Για ποιο λόγο. Αν ο αριθμός είναι ίδιος ή μικρότερος. Μα πρώτα απ' όλα δεν είναι ίδιος ο αριθμός, θα τους δίνουν πολύ περισσότερα λεφτά. Σε ένα παράδειγμα, έβλεπα στο πρωθυπουργικό γραφείο τις υπερορίες. Λοιπόν, αυτό είναι αξιόλογο που το βγάζει από την εκπομπή σου. Επί Σαμαρά δεν τολμούσαν να γράψουν υπερορία σε υπάλληλο του πρωθυπουργικού γραφείου. Του ο Σαμαρά δουλεύαν 24-24 ώρες. Είχε πει όλους, παιδιά, εμείς εδώ δουλεύουμε την Ελλάδα. Τέρμα. Υπερορία δεν έχει. Με τον Τσίπρα. Μπείτε στη διάρκεια και δείτε. Φεύγουν 10.000 και 15.000 στου υπαλλήλου του Τσίπρα. Βροχιδών! Δεν το ήξερα. Βροχιδών! Μοιράζει 10 εκατομμύρια, πάρτε κόσμο να φάτε λεφτά. Υπερορίες στο γραφείο. Υπερορίες στο πρωθυπουργικό γραφείο του Μαξίμου. Κάθε μέρα τι πάτα διάρκεια να γίνει. Κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα, κάθε καμπινδύμερο. Ο άνθρωπος μοιράζει χρήμα στους δικούς του, γι' αυτό και τα ψηφίζουν όλα. Μην κοροϊδεύεστε τώρα. Ο πραγματικός λόγος που θέλουν να μείνουν στην εξουσία δεν είναι για να κάνουν αυτές τις υλικοποιήσεις και να μην τις κάνουν οι άλλοι την αντιπαθητική που έλεγες. Είναι γιατί τρώνε λεφτά. Όχι με την έννοια της μίζας, ενώ με την έννοια του δημοσίου, με την έννοια του ωφέλους. Ναι. Λοιπόν, για τη μίζα δεν ξέρω, πιθανόν και από εκεί, δεν το ξέρω για να το πω. Να πάρουμε 4-5 κρατές, θέλει. Γιώργο, να ανοίξουμε λίγο τις γραμμές, σε παρακαλώ. Λοιπόν, κάποιοι από εσάς, αγαπητές φίλες και φίλοι, και είναι προς τιμή του Άδωνη, ο οποίος ουδέποτε αρνείται τον κατευθείαν ή απευθείας διάλογο μαζί του με ακροάτριες ακροατές οι οποίοι θέλουν να θέσουν ζητήματα, να πουν πράγματα αντίθετα από όσα υποστηρίζει ο ίδιος ή να τον ρωτήσουν να διευκρινίσει πράγματα στα οποία αναφέρθηκε. 2-3-10-5-0-0-6-76, 2-3-10-5-0-0-6-77, όπως κάθε απόγευμα, έτσι και τώρα, οι γραμμές στην διάθεσή σας, ακούσουμε λίγη μουσική, για να απευθύνετε ερωτήματα ή να μοιραστείτε μαζί μας τις δικές σας σκέψεις.
είμαστε μόνο σύντομοι γιατί ήδη κοκκίνησαν οι γραμμές μου, λέει ο Γιώργος. Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εσείς δεν περιμένατε στην άλλη. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια ερώτηση, κύριο Άδωνη. Βεβαίως. Αν πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ακολουθήσει μια πιο επιθετική αντιπολιτευτική γραμμή. Πιο επιθετική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δέχομαι το ερώτημα, αλλά τι πιο επιθετική. Εκλογές, ο Κυριάκος, τον κατηγορούν οι μισοί ότι βιάστηκε και δεν πρέπει να ζητήσει εκλογές. Αυτό που λένε παραιτηθείτε για να πάτε σε εκλογές, έχει βάση καταρχάς. Φύγεται, λέει η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά επιθετική η αντιπολιτευτική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Λέει το πιο επιθετική τι θα έλεγε να κάνουμε, ας πούμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ήθελα να σα ρωτήσω, παρακαλώ, παλιότερα επί εποχή Καρατζαφέρη λέγατε ότι θα ήταν το σκόπιμο να πέσει ο ΦΠΑ, να δοθούν κίνητρα στους επιχειρηματίες με χαμηλότερη φορολογία για να βγει ο κόσμος έξω, να ανοίξει επιχειρήσεις, να πέσει το ΦΠΑ ενδεχομένως και στα μισά, ώστε να βγει ο κόσμος έξω να αγοράσει που κάνει στα μπλούζα, παντελόνια για να κινηθεί το χρήμα. Κάτι τέτοιο θα τολμούσατε να το κάνετε, αν πάρει κυβέρνηση. 100% το πιστεύω και τώρα. Είμαι πολύ υπέρ της μειώσεως των φόρων. Πολλά από όσα λέγει το Λαϊκό Ορθόδοξο Συνεδρίο, να ξέρετε, έχουν δικαιωθεί στον χρόνο. Πενθυμίζω ότι τότε λέγαμε ένα ασφαλιστικό ταμείο για όλους. Τότε μας κοροϊδεύανε. Και να πω ότι κάτι ακόμα που λέγαμε τότε και το θεωρώ πολύ σωστό προσωπικά και το υποστηρίζω είναι η φορολόγηση όλων των Ελλήνων με βιβλία εσόδων εξόδων, σαν να είναι επιχειρήσεις. Ώστε να μπορείς να δικαιολογείς όλες τις δαπάνες που κάνεις στη φορολογική σου δήλωση, να έχεις κίνητρο να παίρνεις αποδείξεις και να καταπολεμηθεί επί της ουσίας το μαύρο χρήμα κατά αυτόν τον τρόπο. Πάντως σίγουρα η μείωση των φόρων είναι το κεντρικό σημείο της πολιτικής μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Προχθές είχα ένα ηχητικό του Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο είχαμε συναντήσει πέρσι, λίγο πριν από τις εκλογές, και ήταν, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο, Γιώργο, αν κάπου το έχουμε κρατήσει. Άδωνη, τον είχαμε στριμώξει λίγο εδώ στο Μακεδονία Παλάς και μας είπε λίγο πριν από το κλείσιμο της συμφωνίας μια μεγάλη αλήθεια. Δεν εκμεταλλεύεται πολύ η Νέα Δημοκρατία αυτή την προσέγγιση του Αντώνη Σαμαρά. Ενδεχομένως για λόγους επικοινωνιακούς θέλει να κρατήσει και κάποιες αποστάσεις. Δώσε μου τη γραμμή, Γιώργο, του ακροατή, και μετά λίγο να ακούσουμε. Είναι πολύ σύντομο τον Αντώνη Σαμαρά, παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Λίγο σύντομα να είστε μόνο. Η ερώτηση στον Άδων είναι, δεν είναι ελληνική, είναι διεθνής. Εάν, που για μένα δεν έχει λήξει το θέμα, τελικά βγει η Ευρώπη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βρετανία είναι. Η Βρετανία είναι, ναι. Είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας ή όχι? Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Είναι σίγουρα επιζημία της Ελλάδας ως καμία εμβολία. Εάν επικρατήσει το Brexit, ελπίζω πως όχι, η άμεση αντίδραση της Ευρώπης σε αυτό θα ήταν να γίνει πάρα πολύ αυστηρή προς την τήρηση των συνδικών και αυτό θα δυσκολεύει πάρα πολύ την προσπάθεια της Ελλάδας. Η δε όποια οικονομική αναταραχή θα εμπόδιζε εκ νέου την προσπάθεια της Ελλάδας, που ήθελε ένα καλό διεθνές εξωτερικό οικονομικό κλίμα για να μπορέσει να κάμψει. Παρακαλώ. Ναι, μ' ακούτε? Βεβαίως. Ναι, κοιτάξτε, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γεωργιάδη σχετικά με τους δημοσίους υπαλλήλους που λέει. Εννοούμε τους δημοσίους υπαλλήλους του στενού δημοσίου τομέα ή και του ευρύτερου, της ΔΕΚΟ κλπ. Είναι γνωστό, υπάρχουν δεκάδες, ίσως και εγώ δεν ξέρω πόσες, εκατοντάδες υπηρεσίες οι οποίες είναι άχρηστες. Τι γίνεται με αυτές και με τους υπαλλήλους τους? Έτερων εκάτερων. Οι άχρηστες υπηρεσίες υπάρχουν, άχρηστες υπηρεσίες, έχετε απόλυτο δίκιο. Είπα πριν, θα κάνουμε μετατάξεις. Θα μεταφέρουμε δηλαδή υπαλλήλους από υπηρεσίες που δεν χρειαζόμαστε σε υπηρεσίες που χρειαζόμαστε, αντί να γίνουν νέες προσλήψεις. Αυτό θα γίνει και πρέπει να γίνει, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Να είστε καλά, καλώς απόγευμα. Πάμε λίγο στον Αντώνη Σαμαρά και αμέσως μετά, επειδή έγιναν αναφορές από τον κύριο Γεωργιάδη, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουμε για ακόμη μια φορά. Αδιάλειπτα, έντονα, σε όλο αυτό το διάστημα, επιμένω ότι θα πρέπει να υπάρχει λύση. Θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία. Θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία, γιατί άλλο δεν πάει έτσι. Η οικονομία πραγματικά έχει φτάσει στα όρια της ανώτατης δυνατής ασφυξίας. Τίποτα δεν δουλεύει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απόλυτη οικονομική ακινησία, η οποία τροφοδοτείται και από μια πάρα πολύ μεγάλη αρνητική ψυχολογία. Αυτός ο συνδυασμός είναι καταστροφή για την ελληνική οικονομία. Λέω λοιπόν, πρέπει να γίνει αμέσως συμφωνία αυτή. Άρα θα είμαι ο πρώτος που θα δηλώσει ευτυχής αν γίνει αυτή η συμφωνία. Απ' την άλλη όμως πλευρά, οφείλω να πω ότι φοβάμαι ότι, επειδή ακριβώς οι ίδιοι έχουν δηλώσει 100 φορές ότι και ανέτοιμοι ήταν και δεν είχαν όχι plan B, ούτε plan A δεν είχαν, φοβάμαι ότι θα υπάρχει, και αυτά ακούω άλλωστε,
πολύ μεγάλη φοροεπιδρομή. Να υποθέσουμε συνεπώς ότι υπάρχουν αστερίσκοι στη συμφωνία. Γιώργο μου, αρκεί αυτό, αυτό ήθελα να αναφερθεί. Αυτό μας είπε ο Αντώνης Σαμαράς, ότι αυτό που φοβάμαι είναι η υπερφορολόγηση, φοροεπιδρομή, η οποία ήρθε. Νομίζω ότι σε όσα έχει πει ο Αντώνης Σαμαράς, καταλαβαίνω ότι για ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ευάγγελος Βενιζέλος απετέλεσαν για μακρόχρονικό διάστημα πολύ αρνητικές προσωπικότητες. Εγώ όμως οφείλω να σου πω την αλήθεια όπως την πιστεύω, γιατί δεν μπορώ να πω ψέματα. Ο Μάιλ Αντώνης Σαμαράς ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός. Μας έφτασε ένα βήμα πριν έξω από την κρίση. Δυστυχώς αυτή η συγκυρία για τυχής εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας στέρισε την Ελλάδα τη δυνατότητα να βγούμε σε αγορές. Δια της ανιθινότητας βέβαια του κύριου Τσίπρα και του άλλου του Κολεούζου του και του Καμένου. Όμως η ιστορία θα το γράψει. Όπως επίσης πρέπει να το πω, άλλος είναι και η πόλη του, ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν έχει αποτιμηθεί σωστά μέχρι στιγμής από το εκλογικό σώμα. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, με εξαιρετικά μεγάλο προσωπικό πολιτικό κόστος, έπαιξε σημαντικό ρόλο, ίσως πρωταγωνιστικό, για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Και πρέπει κάποτε να πούμε μεταξύ μας αλήθειες, όσο και αν αυτές είναι αντιδημοφιλείς. Ρε Αδόνη, πλάκα μου κάνεις, λες και το πρωί μιλάμε. Το ίδιο πράγμα έχει υποθεί από μέρους μου για τον Βαγγέλη Βενιζέλο των τελευταίων 4 χρόνων. Ότι πραγματικά αυτό που έκανε ο Βενιζέλος σε βάρος του ιδίου, πολιτικά, προσωπικά, αν θέλεις, πρέπει κάποτε να το αναγνωριστεί. Μπορεί να μην το γουστάρεις γιατί δεν είναι κακός χαρακτήρας, δεν ξέρω τι άλλο λέει ο κόσμος. Αλλά πολιτικά, ο Βαγγέλης Βενιζέλος σήμερα για μένα λείπει από την κεντρική πολιτική σκηνή. Ποιος δεν μπορεί να διαχειριστεί όπως ο Βενιζέλος ζητήματα μείζωνα, ακόμη και το θέμα του εκλογικού νόμου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και όταν σηκώνει να μιλήσει στη Βουλή ο Ευάγγελος Βενιζέλος, όλοι οι βουλευτές τον ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα το πω. Αλλά υπάρχει θυμός, ρε φίλε. Δηλαδή, ο θυμός είναι δικαιολογημένο και τη ζωή όλων μας άλλαξε και πολλών από εμάς καταστράφηκε. Και έτσι υπάρχει οργή και θυμός. Όμως, τώρα που είδαμε και την άλλη πλευρά του λόφου, τώρα που διαλύθηκαν οι ψευδεστήσεις περί Ρώσων, περί Κινέζων, περί Αμερικάνων, περί πετρελαίων, περί φυσικού αερίου, θυμάσαι αυτά που λέγανε. Όταν το τελειώσανε. Τώρα βλέπουμε όλη την εικόνα. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Ποτέ δεν υπήρξε. Ήταν ή το μνημόνιο ή η καταστροφή. Σε αυτόν λοιπόν το δίλημα κάποιοι άνθρωποι κρατήθηκαν όρθιοι. Ένας από αυτούς σε κεντρικό ρόλο ήταν ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Δεν μπορούμε να μην το πούμε. Μάλιστα. Πάμε σε γραμμές αν περιμένατε εκεί, γιατί ώρα έχω σε αναμονή. Κόσμο, παρακαλώ. Ναι, περίμενα. Σε μένα μιλάτε. Σε εσάς, ναι. Ναι, συγγνώμη τώρα, κάνω δεύτερη ερώτηση, αλλά κύριε Γεωργιάδη. Αν είναι δεύτερη, αφήστε την. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να πάρουμε κι άλλους ακροατές. Συγγνώμη, παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε, ναι. Καλησπέρα σας και στον κύριο Γεωργιάδη. Καλησπέρα. Εισαγωγικά, κύριε Γεωργιάδη, είμαι δεξιός και στήριξα φανατικά την υποψηφιότητα σας για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, συμμετέχοντας και στο εθελοντικό σχήμα που είχατε δημιουργήσει, εκλογικούς αντιπροσώπους κλπ. Σας είμαι υποχρεωμένος. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί πρέπει τώρα, μετά την εμφάνιση της νέας δεξιάς, γιατί πρέπει να παραμείνω στη Νέα Δημοκρατία, να απαντήστε μου έτσι ευθέως, αν θέλετε, και να μην μετακινηθώ εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τώρα. Νέα δεξιά τι είναι, τον ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, είναι τον Φέρε Κρανιδιώτη. Είναι το όνομα Νέα Δεξιάς λέγεται. Αγαπητέ φίλε, τα πάντα. Α, με τον Μπαλτάκο αυτό το πράγμα. Όχι, τον Μπαλτάκο με τον Καρατζαφέρη. Ο Μπαλτάκο με τον Καρατζαφέρη. Παλιά είχαμε πολλά αριστερά κόμματα μουλού, κουκουέ και κουκουέ μουλού. Λοιπόν, να απαντήσω λίγο. Και θα τα απαντήσω απλά και το καταλάβει αμέσω. Διότι το μείζον ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί στις επόμενες εκλογές είναι ένα. Εάν θα μείνει, αν θα φύγει ο Τσίπρας. Εάν θα μείνει, αν θα φύγει ο Τσίπρας, απαντηθεί μόνο από ένα ερώτημα. Από το αν θα βγει όχι η Νέα Δημοκρατία. Καλώς ή κακώς δεν θα κερδίσει ο Φαλής Κρανιδιώτης, ούτε θα διεκδικήσει ο Μπαλτάκος να γίνει πρωθυπουργός. Θα διεκδικήσει όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και δεν έχει περιθώριο δεξιά να χάσετε μία ψήφο. Επικουρικά να πω σε αυτό ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, εμείς οι δεξιοί έχουμε και ρόλο και έκφραση και γνώμη. Απόδειξε ότι εγώ, που ποτέ δεν έχω δηλώσει και το δεξιός, πάντα δηλώνω δεξιός, είμαι σήμερα αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό κάτι δηλώνει. Άρα δεν έχει τίποτα να φοβηθεί ο φίλος. Εδώ στην Νέα Δημοκρατία είναι το σπίτι μας μόνο των δεξιών και έχουμε ένα κοινό στόχο. Να φύγει ο Τσίπρας, να γίνει ο Κυριάκος Πρωθυπουργός και να κάνουμε την Ελλάδα ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος. Θα σου ρίξω τη βόμβα τώρα. Παραπολιτικά σήμερα γράφουμε ότι ο Κακλαμάνης λέει ως αιχμή του δόρατος των Καραμαλικών βάζει ζήτημα και θέλει να μείνει αντιπρόεδρος. Όπως λέει και η Καραμαλική Πτέρυγα. Δεν σχολιάζω ποτέ παραπολιτικά δημοσιεύματα. Είναι παραπολιτικά εφημερίδα. Ναι, το ξέρω. Ναι. Το διάβασα το δημοσίευμα, έχω διαβάσει την δημοσίευση στην εφημερίδα. Ακούστε, τους αντιπρόεδρους τους ορίζει ο πρόεδρος. Όποιος έχει αντίρρηση για τον ποιος θα είναι αντιπρόεδρος στην Νέα Δημοκρατία,
την αντίρρηση δεν την εκφράζει στον αντιπρόεδρο. Την αντίρρηση την εκφράζει στον πρόεδρο. Εγώ δεν έγινα αντιπρόεδρο. Πήγα μια μέρα συγκρούγιο παγιά, σημάζε το γραφείο του αντιπρόεδρου, θέλω να το πάρω. Με φωνάξανε, ο πρόεδρο δηλαδή, και όπου θέλω να είσαι αντιπρόεδρο μου. Μαζεύουμε. Λοιπόν, όλα τα άλλα τώρα είναι για να χάνουμε χρόνο. Μάλιστα. Μία γραμμή ακόμη, αν θέλετε, για να κλείσουμε, γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων μπροστά, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Κύριε Γεωργιάδη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ας υποθέσουμε ότι η Ελλάδα έχει 10 στρατηγούς και ξαφνικά μια ωραία πρωία γίνεται πόλεμος με μια τρίτη χώρα. Είναι δυνατόν ο κάθε στρατηγός μαζί με το επιτελείο του να καταστρώνει ένα δικό του σχέδιο για να πάει να πολεμήσει την τρίτη χώρα που μας έχει επιτεθεί, ή πρέπει να μαζευτούν όλοι μαζί και να αποφασίσουν ένα εθνικό σχέδιο για να διεξαχθεί με επιτυχία ο πόλεμος? Διότι αυτή τη στιγμή ο καθένας, στη θέση των στρατηγών βάζουμε τα ελληνικά κόμματα, ο καθένας μας παρουσιάζεται ότι το δικό του σχέδιο είναι ο σωτήρας της Ελλάδος. Αλλά δεν είναι όμως. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε να μπορείς να είσαι σύντομος, γιατί έχω αφήσει για τις διαφημίσεις πίσω. Αυτό το ερώτημα είναι λίγο περίεργο. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία έχει κόμματα. Τα κόμματα έχουν θέσεις. Άλλα είναι κυβερνητικά κόμματα, άλλα είναι αντιπολιτευόμενα κόμματα. Αυτό, για να το πω έτσι απλά και να απαντήσω, στη Μεγάλη Βρετανία το κοινοβούλιο λειτουργούσε και μέσα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν σταμάταγε. Δεν σταματάει η δημοκρατία. Άρα, βεβαίως και θα εξακολουθήσουμε να έχουμε και τα κόμματά μας και τις πολιτικές μας διαφορές και τις ιδεολογικές μας διαφορές, αρκεί να σταματήσουν τι πράγμα, να σταματήσουν αυτό που είχε στο παρελθόν και που το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Καμένο ιδιαίτερα πάρα πολύ, το διχασμό. Εγώ διαφωνώ με τον Τσίπρα. Θεωρώ ότι οι φόροι που κάνουν είναι λάθος, καταστρέφουν την Ελλάδα. Πρόσεχε. Δεν τον θεωρώ προδότη. Δεν λέω ότι είναι Γερμανοτσολιάς. Δεν λέω ότι πρέπει να τον πάμε στο κουδί και να τον κρεμάσουμε. Δεν λέω να καεί η Βουλή. Αναφέρω πράγματα που είχαν πει εναντίον μας κατά το παρελθόν αυτοί που τώρα κυβερνούν. Τώρα, ας πούμε, ακούω το ΣΥΡΙΖΑ και λέει, μα πρέπει επιτέλους να έχουμε και κάπου συνένεση. Εμένα μέσα με κάνει και γελάω. Για ένα κόμμα το οποίο ως αντιπολίτευση δεν ψήφισε ένα άρθρο ενός νόμου. Εντάξει, αν χρειάζεται όμως συνένεση, να την δώσετε για να τελειώσει. Η Νέα Δημοκρατία το καλοκαίρι πέρσι που χρειάστηκε συνένεση, την έδωσε. Και την έδωσε, Δημήτρη μου, με μεγάλο πολιτικό κόστος για τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, Άδωνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσω 8.30 ώρα. Είναι, δεν ξέρω τι έχει δηλώσει. Θα λοιπόν έρθει αλίμονο. 8.30 ώρα, λαζαριστές. Είναι εκδήλωση της ΔΑΚΙ εκπαιδευτικών. Έτσι, θέματα εκπαίδευση κλπ. Ομιλητής εσύ, ή ήταν και άλλοι. Γενικές πολιτικές σχέδια, δεν θα είναι μόνο για τα εκπαιδευτικά. Κεντρικός ομιλητής εσύ. Ναι, ναι. Ωραία. Καλή επιτυχία να έχετε. Καλό απόγευμα σε όλες.